να καταθέσουμε ένα προϋπολογισμό που η μόνη έγκριση που θα λαμβάνει θα είναι του ελληνικού λαού. Το κείμενο που καταθέσατε μπορεί να κριθεί από διάφορες σκοπιές ως προς τους στόχους που υπηρετεί. Το δικό σας πρόταγμα να μετασχηματίσετε την κρίση αυτή σε κρίση για τους πολλούς, προς όφελος των λίγων και πλουσίων. Η δική μας κριτική έρχεται από τη σκοπιά των αδυνάτων, των εργαζομένων, των ανέργων, των ανασφάλιστων, αυτών για τους οποίους ο μεγάλος στόχος του προγενούς πλεονάσματος δεν σημαίνει τίποτα. Ειδικότερα από τη στιγμή που για να προκύψει αναλογικά ένα ευρώ πλεονάσματος έχετε λάβει μέτρα αξίας τριών. Τίποτα, διότι το εθνικό τρόπαιο του πλεονάσματος που περιφέρεται προέρχεται από μειώσεις μισθών και συντάξεων, απολύσεις δημοσίου τομέα, από τη διάλυση της υγείας, της παιδείας, του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών σχέσεων. Καταθέσετε ένα προϋπολογισμό λιτότητας και συνέχιση της μνημονιακής βαρβαρότητας. Η Τρόικα υπολογίζει σε 1,8 δις το δημοσιονομικό κενό, ενώ η κυβέρνηση σε 1,3. Και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό με νέα μέτρα για το 2014. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το λαό σε ανατροπή της κυβέρνησης για να καταθέσουμε ένα προϋπολογισμό εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών. Η κυβέρνηση προαναγγέλει νέα φοροεπιδρομή με ισχυρό ταξικό πρόσημο. Τα κατώτερα και μεσαία στρώματα εξακολουθούν να αποτελούν τα συνήθη ποζίγια που πληρώνουν για την κρίση, όπως ακριβώς παραδέχτηκε και ο Υπουργός Οικονομικών. Έχετε καταργήσει μεγάλο μέρος των φοροαπαλλαγών, των εκτόσεων για τους αδύνατους, ενώ υπάρχει φορολόγηση από το πρώτο ευρώ σε αυτοαποσχολούμενους, εμπόρους και αγρότες. Η πρότασή μας είναι ένα απλό φορολογικό σύστημα μιας κλίμακας με προοδευτική φορολόγηση που θα κατανέμει τα βάρη με τρόπο δίκαιο. Η πολιτική σας που αποτυπώνεται και σε αυτό τον προϋπολογισμό αποστερεί από το δημόσιο αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία θεωρούμε απαραίτητα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ενώ λοιπόν έχετε προϋπολογίσει την πώληση των μεγαλύτερων και κερδοφόρων, τα οποία χρηματοδοτούσαν τη λειτουργία των μικρότερων, δεν εντάσσεται στον προϋπολογισμό το απαραίτητο κονδύλι των 140 εκατομμυρίων που χρειάζονται για να παραμείνουν σε λειτουργία αεροδρόμια όπως της Καστοριάς, εφόσον πουληθούν τα μεγάλα περιφερειακά. Έτσι λοιπόν υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης απομόνωσης ενός ακριτικού νομού μιας περιφέρειας με τη μεγαλύτερη ανεργία των νέων σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτή λοιπόν την γενιά που χυμάζεται, που βλέπει τους σκόπους και τις προσπάθειές της να σπουδάσει, να πηγαίνουν χαμένες, το μόνο που βρέθηκε να ψελίσει ο Πρωθυπουργός είναι πως εγγυάται δωρεάν Wi-Fi μέσα σε ένα χρόνο. Τη στιγμή που δεν εξασφαλίζει θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα εν έτη 2013, με αποτέλεσμα να έχουμε θρηνήσει τρεις νέους ανθρώπους από αναθυμιάσιμα αγκαλιού, επιμένοντας σε πολιτικές όπως η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ και η εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς διεκδικούμε μια δημόσια ΔΕΗ που θα παρέχει το ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό. Θα καταργήσουμε την εξίσωση φόρου στο πετρέλαιο και θα συγκροστούμε με τα κυκλώματα ελαφρεμπορίας καυσίμων. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού για δωρεάν Wi-Fi, που μετατράπηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας σε επιδίωξη, αποτελεί ένα ακόμα ανύπαρκτο success story στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της καινοτομίας και της έρευνας. Η διασύνδεση των 5.000 και πλέον σημείων που εξήγηλε ο κ. Καλογιάννης με την εισήγησή του αποτελεί ένα δημόσιο έργο το οποίο θα υλοποιηθεί από ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες με ελάχιστη συμμετοχή θα εκμεταλλεύονται τα δίκτυα και τις υποδομές με δικαίωμα επινοικίασης για 17 χρόνια σε εταιρείες παρόχους τηλεπικοινωνίας. Εταιρείες που συγχωνεύονται και κάνουν απολύσεις, εταιρείες οι οποίες θέτουν εκβιαστικά διλήμματα και βγάζουν σε θελούσε έξοδο τους εργαζομένους τους. Εταιρείες που έχουν γίνει εργασιακά κάτεργα ανασφάλειας, επισφάλειας και εντατικοποίησης. Καμιά τέτοια επένδυση δεν εξασφαλίζει τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ως κοινωνικό αγαθό, τις εργασιακές σχέσεις και την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, αν δεν υπάρχει ισχυρός πυλώνας που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αναφορικά με το ζήτημα της ευρυζωνικότητας και της προσφοράς που μπορεί αυτή να έχει στο ΑΕΠ, η έκθεση στην οποία αναφέρεστε και από την οποία αντλείτε τον αριθμό για 1,2% ανάπτυξη του ΑΕΠ, εμπεριέχει έναν σημαντικό όρο που παραβλέπεται, ικανότητα απορρόφησης. Προϋποθέτει δηλαδή μια χώρα στην οποία η παραγωγική της βάση είναι υπαρκτή και δεν είναι κατεστραμμένη όπως έχετε εσείς καταφέρει. Και μια διαδικασία άβλησης του ψηφιακού χάσματος, κάτι που κάθε άλλο παρά επιτυχάνεται με τις πολιτικές σας. Αναφορικά με τις δίθεν επενδύσεις,
Microsoft, Google και άλλων πολυεθνικών. Θα έπρεπε σοβαρά να εξετάσετε ότι καμία επένδυση δεν έχει προχωρήσει. Γιατί μόνοι που έχουμε πληροφορίες και είναι αυτή τη Microsoft που θα είναι τύπου Ινδίας με τη δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης, το οποίο δεν θα προσφέρει τίποτα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και μάλιστα οι θέσεις εργασίας που θα παρέχει θα είναι κακοπληρωμένες και με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Καθώς την υλοποίηση θα την αναλάβει Teleperformance, γνωστό εργασιακό κάτεργο. Θα έπρεπε από την άλλη να σας προβληματίζει το γεγονός ότι η πάγια τακτική των εταιριών αυτών είναι να επενδύουν σε φορολογικούς παραδείσους, όπως στην Ιρλανδία των τελευταίων 25 ετών. Εν τέλει, οι εταιρείες λογισμικού το μόνο που κάνουν στην Ελλάδα είναι να κερδίζουν υπέρογκα μέσω των κλειστών αδειών λογισμικού. Για εμάς, το ελεύθερο λογισμικό και οι κοινότητες που το στηρίζουν μπορούν να προσφέρουν πολλά στην κατεύθυνση αξιοποίησης του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού και με μεγαλύτερη ασφάλεια για τα δεδομένα. Για εμάς, η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα αποτελεί άξονα των προτεραιοτήτων μας. Όπως και να έχει, ο προϋπολογισμός που καταθέσατε είναι για λίγους, γι' αυτό και λίγοι σας στηρίζουν. Ακόμα και αν η μονταζιέρα λειτουργεί υπεροριακά, κύριε Κεδίκογλου, να είστε σίγουρος, έρχεται η ώρα της αριστεράς. Ευχαριστώ πολύ.